4 κούτσες μέχρι στιγμής. Κοπελιά, μπράβο που χαίρεσαι το σώμα σου, καλά έκανες και έφαγες ό,τι έφαγες και άλλες τόσο σου εύχομαι. Αλλά μην έρχεσαι να μου το παίζει ντροπαλή και ζαχαρένια όταν μυρίζω μια ντουζίνα διαφορετικά φλόκια στα χνότα σου. Πρικυπέσα, Μάριας! Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν από το τίποτα. Και ποιος δημιούργησε το Θεό? Ο Θεός έχει βάλει τσιτάκι και είναι αθύπαρκτος. Τότε γιατί να μην κάνεις το σύμπαν αυτύπαρκτο και να γλιτώσει ένα έξτρα βήμα? Πάρε και το ξηράφι του Όκαμ και κόψτε να πνιξει. Πριν από μερικούς μήνες ένα σκληρό και άγριο βίντεο βγήκε στην επιφάνεια. Είμαι ξαπλωμένος για ώρες τώρα. Δεν είμαι στα ξημερώματα και δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο στην κατάστασή μου? Ότι είμαι σε ίδιο δωμάτιο με τους γονείς μου. Συνεχίζουν να με κοιτάνε, ενώ εγώ προσπαθώ να μην ουρλιάξω. Τα μάτια τους έχουν εστιάσει πάνω μου και τα σώματά τους κρέμονται ορθάνυχτα. Υπάρχει μια έντονη μυρωδιά αίματος και έχω παραλύσει από τον φόβο. Θέμα είναι που στη στιγμή που θα δώσω το παραμικρό ίχνος ότι είμαι ξύπνιος, την έβαψα. Θα πεθάνω. Δεν υπάρχει κανένα τριγύρω για να με σώσει. Προσπαθώ να σκεφτώ έναν τρόπο για να ξεφύγω, αλλά η μόνη ιδέα που έχω είναι να ορμήσω για την εξώπορτα και να ουρλιάξω για βοήθεια, ελπίζοντας πως κάποιος γείτονας θα με ακούσει. Είναι επικίνδυνο, αλλά αν μείνω εδώ θα πεθάνω στα σίγουρα. Εκείνο. Περιμένει να ξυπνήσω και να δω το αριστούργημά του. Πιθανόν να ρωτιέστε τι συμβαίνει. Με συγχωρείτε. Συνεχίζω να προτρέχω κάποιες φορές. Περίπου 3 ώρες πριν, άκουσα κάποιον να ουρλιάζει από την άλλη μεριά του σπιτιού. Σηκώθηκα και αρχικά πήγαινα να ελέγξω το θόρυβο όταν συνειδητοποίησα πως ήθελα να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα. Πρέπει να κάνω αυτό που ήταν ορθό και τελικά να ελέγξω τι στο καλό γινόταν. Πήγα πρώτα στο μπάνιο. Θα μπορούσα να είχα πεθάνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή από τις ανάγκες αποφάσεις μου. Έκανα ό,τι